Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Σε όσους συντονίστηκαν τώρα, Λίμπερο 107,4, ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 9 και σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και σε μπασκετικούς. Ενδεχομένως να ανοίξω και γραμμές μετά τις 8, θα δούμε πώς θα πάει. Ανάλογα και την επικαιρότητα και πώς θα βγει το πρόγραμμα, αν υλοποιηθούν αυτά που έχω προγραμματίσει ή όχι. Ήδη στη τελευταία στιγμή σχετικά αρνητικές υπό τις εξετάσεις για κορονοϊό του Ρέντι. Πέρασαν από εξετάσεις και παίκτες και Μάρτινς και τεχνικό team και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δεν έχει προκύψει ακόμα κάποιο δείγμα για κορονοϊό, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα τα πιάσουμε αυτά στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά η απόφαση του διαιτητικού εφετείου για την υπόθεση του ΠΑΟΚ, τη γνωστή. Νομίζω τα ξέρει καλύτερα από όλους μας ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, τον οποίο θα καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Μπαλτάκο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Στην πρωτεύουσα σας βρίσκουμε ή στην πόλη μας? Όχι, στην Αθήνα είμαι. Στην πρωτεύουσα. Ήμουν στα Γιάννενα το πρωί για δικαστήριο, αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα. Όλο αυτό το καιρό λέτε, κύριε Μπαλτάκο, ότι η απόφαση δεν είναι δεσμευτική της Επιτροπής. Υπήρξε η άποψη από το αντίπαλο στρατόπεδο ότι η απόφαση είναι de facto, είναι δεσμευτική, ό,τι λέει η Επιτροπή είναι νόμος κτλ. Έρχεται σήμερα μια εξέλιξη που σαφώς είναι σημαντική για τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς, αλλά αποτελεί και μια μικρή δικαίωση για εσάς και τους συναδέλφους σας που λέγανε την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι, παιδιά, η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική της Επιτροπής. Απολύτως, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Εγώ το είπα από το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, τότε που το ξεκίνησε το θέμα, ότι ούτε δεσμευτική απόφαση μπορεί να υπάρξει από την Επιτροπή, αλλά ούτε και υπάρχει θέμα πολυδιοκτησίας. Και τα δύο αυτά, σε αυτό ήμουν κατηγορηματικός και το επέμεινα κιόλας, παρότι υπήρχαν και πολλές αντίθετες απόψεις και σφοδρές απόψεις, θα μπορούσα να πω. Βέβαια. Αυτό λοιπόν το οποίο κάναμε, επειδή η πρωτοδίκηση, όπως ξέρετε, έβγαλε απόφαση με την οποία είπε ότι υπάρχει θέμα δεσμευτικότητας, εκείνο το οποίο εμείς θέλαμε να αποδείξουμε είναι ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Το λέγαμε εμείς σαν δικηγόροι, αλλά το μόνο αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα, δικαστικό όργανο, για να κρίνει τις πράξεις της διοίκησης είναι το διοικητικό εφετείο. Γι' αυτό εξαλλαγείται και διοικητικό εφετείο. Γιατί κρίνει τις πράξεις που εκδίδει κάθε διοικητική αρχή. Έρχεται λοιπόν αυτό το δικαστήριο, στο οποίο προσφύγαμε και ζητήσαμε προσωρινή διαταγή να ανασταλεί αυτή η υπόφαση, επειδή είχε λάθος συγκρότηση, όπως θυμόσαστε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, επειδή η υπόθεση αυτή είναι πολύ δύσκολη, πολύ σύνθετη και πολυπλόκαμη, είναι μια υπόθεση στην οποία στρατηγική δεν πηγαίνεις κατευθείαν να χτυπήσεις πάνω στον τοίχο, γιατί έτσι μπορεί να σπαθεί το κεφάλι σου, λέει, σε αυτήν την υπόθεση. Πρέπει να έχεις τακτική και να ακολουθείς διάφορες γραμμές. Μία από αυτές τις γραμμές ήταν να προσφύγουμε στο διοικητικό εφετείο. Για ποιο λόγο? Αν μας έδινε προσωρινή διαταγή, κερδίσαμε. Μια χαρά. Αν δεν μας έδινε προσωρινή διαταγή, όπως και δεν έδωσε, πάλι κερδίζαμε, γιατί θα έπρεπε να πει το αυτονόητο. Ότι γιατί να σας δώσω προσωρινή διαταγή? Αυτή η απόφαση δεν έχει καμία δεσμευτικότητα. Σωστά. Το οποίο εμείς το θέλαμε για να πάμε αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, στην Επιτροπή Εφέσεων και να πούμε ότι γι' αυτό προσβάλλουμε και συμβάλλουμε την απόφαση της πρωτοδίκου, διότι έκανε λάθος. Έσφαλε. Γι' αυτό πάμε στα εφετεία, όταν πιστεύουμε ότι έκανε λάθος πρωτοδικείο. Γιατί έσφαλε? Μα γιατί το λέει το διοικητικό εφετείο, ότι δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Και αν ξεπεραστεί η δεσμευτικότητα, τότε δεν υπάρχει πολυδιοκτησία. Όταν το δικαστήριο δηλαδή μπει στην ουσία, θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί ο Σιγκελίδης να έχει το 94% των μετοχών της Ξάνθης και κάποιος άλλος που ελέγχει τα βοηθητικά γήπεδα που παίζουν οι ακαδημίες να ελέγχει την ΠΑΕ Ξάνθη. Είναι τελείως τρελό. Αυτό λοιπόν θέλαμε εμείς. Γι' αυτό και σήμερα είναι μια σημαντική καμπή στην όλη υπόθεση. Πάντως, το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Ναι, έτσι, καλά, καλά, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, γιατί η νομική όρη καμιά φορά δεν είναι για όλους γνωστή. Πάντως, σε καμία περίπτωση, κύριε Μπαλτάκο, δεν είναι μία ήττα του ΠΑΟΚ όπως παρουσιάστηκε από το αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι δεν είναι η σημερινή εξέλιξη? Φαντάζομαι τα διαβάσατε. Όχι, δεν διαβάζω. Τι λέει ο Ολυμπιακός, δεν διαβάζω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν ξέρω τι είπαν. Ειλικρινά το αστείευμα βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι είπαν. Ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε τα μούτρα του, απορρίφθηκε η αίτησή του, η προσφυγή του κτλ. Αυτό ήταν με λίγα λόγια απλά.
Εντάξει, αυτά είναι η προπαγάνδα του Ολυμπιακού, η οποία όπως ξέρετε είναι πολύ ισχυρή. Βέβαια. Γι' αυτό και εγώ την πολέμησα όσο δεν πάει άλλο. Είναι πάρα πολύ ισχυρή η προπαγάνδα του Ολυμπιακού, γι' αυτό και πέρασε από τον Δεκέμβριο ότι υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ. Κατευθείαν με το που κάνει αυτή την προσφυγή στην Επιτροπή, την καταγγελία, λοιπόν ο ΠΑΟΚ υποβιβάστηκε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μην ακούτε τι λέει ο Ολυμπιακός, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι είπε το διοικητικό εφετείο. Και το διοικητικό εφετείο ήταν σαφές. Και μεθαύριο που θα την έχουμε στα χέρια μας και την απόφαση, και θα τους δώσουμε και θα την διαβάσουμε κι αυτοί, θα δείτε ότι λέει με σαφήνεια αυτό ακριβώς το οποίο εμείς θέλαμε να πει. Μιας και η δηλαδή λέξη, δεν υπάρχει ναι, δεσμευτικότητα. Μιας και η λέξη δεσμευτικότητα είναι της μόδας, κύριε Μπαλτάκο, η απόφαση αυτή του διοικητικού εφετείου δεσμεύει μέσα εισαγωγικά την Επιτροπή Εφέσεων να εξετάσει την υπόθεση από την αρχή και να δει την ουσία. Ή υπάρχει περίπτωση το κακό σενάριο για τον ΠΑΟΚ να μιμηθεί την πρωτοδίκη της Σούπερ Λίγκας και το εφετείο της ΕΠΟ? Θεωρητικά, κανένα δικαστήριο δεν δεσμεύεται από κάποιο άλλο δικαστήριο εκτός αν υπάρχει δεδικασμένο. Mm-hmm. Σε αυτή την που δεν το εξηγώ τώρα την το δεδικασμένο γιατί είναι νομικό σώμα. Ναι, ναι. Κανένα δικαστήριο λοιπόν δεν δεσμεύεται ούτε το αστικό από το ποινικό, το ποινικό από το αστικό, το ποινικό από το διοικητικό, δεν δεσμεύονται μεταξύ τους. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το μόνο αρμόδιο δικαστικό όργανο για να κρίνει μια διοικητική πράξη είναι το διοικητικό εφετείο. Mm-hmm. Το βλέπω λοιπόν αδύνατον, απίθανο, το βλέπω, τι να πω, το απίθανο είναι πιο κατάλληλη λέξη. Να έρθουν οι εφέτες, οι τρεις εφέτες της τακτικής δικαιοσύνης και να πούνε ότι το διοικητικό εφετείο είπε αυτά, αλλά εμείς λέμε άλλα. Μα εκείνοι δεν κρίνουν ποτέ διοικητικές πράξεις. Το διοικητικό εφετείο τις κρίνει και αυτό είναι το μόνο αρμόδιο. Και έρχεται και λέει δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Άρα λοιπόν τυπικά δεν δεσμεύει, ουσιαστικά, κατά τη δική μου εκτίμηση βέβαια, δεσμεύει. Η αντιπολίτευση καμιά φορά λέει, κύριε Μπαλτάκο, ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης και προσπαθεί μόνο με νομικά τρίκ να αποφύγει την τιμωρία. Εγώ σας άκουσα πολύ καλά και στο Open όταν βγήκατε πριν από ένα μήνα. Νομίζω η θέση του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρη, έτσι δεν είναι? Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης. Μα η ουσία της υπόθεσης είναι ακριβώς αυτή που είπα και πριν. Πάει κάποιος και αγοράζει βοηθητικά γήπεδα μιας ΠΑΕ και αγοράζει και τα γραφεία στα οποία η ΠΑΕ έχει την εγκατάστασή της. Εσείς τώρα έχετε ένα σταθμό, ο οποίος είναι σε κάποια γραφεία πιθανόν να είναι νοικιασμένα. Θα έρθει ο διοκτήτης να χαράζει τη γραμμή του σταθμού? Είναι ποτέ δυνατόν να λέγεται, επειδή λέει ο Ολυμπιακός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει στην ουσία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ουσία από αυτήν. Αγόρασε κάποιος, εγώ λέω την αλήθεια όλα αυτά και σωστά, αγόρασε κάποιος τα βοηθητικά γήπεδα της Ξάνθης. Και αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός που έχει την Παιανία, αν κάποιος πάει και αγοράσει την Παιανία παλιότερα που ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός, θα ελέγχει όλη την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει ούτε μία μετοχή. Ούτε μία μετοχή. Δεν ανώνυμη εταιρεία η Ξάνθη. Δεν έχει μετοχές ο Σιγελίδης 94%. Δεν μπορεί να βάλει διοικητικό συμβούλιο όποτε θέλει. Πώς τον ελέγχει λοιπόν ο άλλος με τα βοηθητικά γήπεδα? Ελέγχει το Σιγκελίδη που είναι ο πιο πλούσιος Έλληνας? Αυτό λέω. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό σε αυτά που λέω? Νομίζω είναι νομικά επιχειρήματα αυτά. Και πόσο μάλλον, δεν ξέρω, διορθώστε με, από τη στιγμή που υπάρχει και η συγγένεια τρίτου βαθμού με τον κύριο Σαββίδη, νομίζω δεν υπάρχει κάτι παράνομο να αγοράζει ένα ξενοδοχείο, έτσι δεν είναι? Καθόλου, τίποτα δεν υπάρχει, απολύτως τίποτα. Είναι μια υπόθεση η οποία κατασκευάστηκε, όχι τα στοιχεία μπορεί να αναλυθεί. Πράγματι, ο Καρπαζίδης είναι τρίτου βαθμού συγγενής, ο Καρπαζίδης έχει την RFA. Εγώ δεν αφισβητώ αυτά. Αλλά τι σημαίνει? Αυτό ο λαός το λέει, παλιότερα τουλάχιστον, ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Βλέπω να ραβδίσει σε μια γωνία και συνεμπεραίνω ότι έχει βροχή, ότι υπάρχει βροχή. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ο Καρπαζίδης είναι συγγενής, ο Καρπαζίδης αγόρασε τα βοηθητικά γήπεδα της Ξάνθης, άρα ο Καρπαζίδης ελέγχει όλη την ΠΑΕ Ξάνθη. Και ας έχει ο Σιγκελίδης το 95%. Εσείς πιθανώς στη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζετε ότι ο Σιγκελίδης είναι ο άνθρωπος, η οικογένειά του μάλλον, εδώ και 50 χρόνια έχει πουλήσει το 25% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, μα είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι μπροστινός? Για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Είστε μπροστινός ο Σιγκελίδης. Γι' αυτό εγώ είπα στη δίκη, ο Νιάρχος είναι αχυράνθρωπος του Ωνάση. Μπορεί να σταθεί αυτό? Γι' αυτό το είπα. Ακριβώς για να μείνει το σλόγγαν και για να πολεμηθεί αυτή η προπαγάνδα του Ολυμπιακού, η οποία στηρίζεται και εκείνη σε σλόγγαν. Ίσως, δηλαδή σε μερικές φράσεις, δουλειά. Ίσως κατάλαβε γρήγορα ο Ολυμπιακός, κύριε Μπαλτάκο, ότι η πολυδιοκτησία δεν στέκει ούτε στο παραμικρό και γι' αυτό το ρίξανε στην επιρροή και σε έννοιες αφηρημένες. Γιατί το επιρροή είναι πολύ αφηρημένη έννοια.
Νομίζω και δεν έχει καμία σχέση με το πώς ξεκίνησε η υπόθεση και το πώς εξελίχθηκε για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς, γιατί ο νόμος έχει 5 κριτήρια. Τα 4 πρώτα που είναι μετοχές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία μετοχική σχέση. Σωστά. Καμία. Ο Συγγελίδης έχει πάντα τις μετοχές. Πού το πήγε λοιπόν μετά, το πήγε στην επιρροή. Αποφασιστική επιρροή. Άμα είναι έτσι, ξέρετε πόσες ΠΑΕ είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Αν φαντάζομαι αυτό πολλές. Τα βοηθητικά έχει ακριβώς. Και πολλές από αυτές που φωνάζουν μπορεί να έχουν αποφασιστικές επιρροές μετά. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλίμονα αν ανοίξει έτσι, δηλαδή αν πάμε στην αποφασιστική επιρροή, τότε θα γίνει ένας πόλεμος των πάντων εναντίον πάντων στο ποδόσφαιρο. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Για να σας αφήσω, ξέρω ότι έχετε και δουλειά σε λίγα λεπτά και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Καθαρά στο διαδικαστικό κομμάτι, τι περιμένουμε. 6 ώρα την Πέμπτη, 3 δικαστές εφέτες. Τι θα ακολουθήσει, πότε να περιμένουμε την απόφαση. Έχουμε ένα μπούσουλα ή είναι λίγο αφηρημένο. Κοιτάξτε, καταρχήν θα μας δώσει προθεσμία για υπομνήματα. Δηλαδή δεν θα βγάλουν απόφαση μας. Πρέπει να δώσει μια προθεσμία. Φαντάζομαι τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα θα μας δώσει. Ναι. Για να μπορέσουμε να γράψουμε αυτά τα οποία θα ακουστούν να τα κρίνουμε. Και εμείς και ο Ολυμπιακός βεβαίως. Σωστά. Άρα λοιπόν αν τη Δευτέρα δοθεί το υπόμνημα, κατά την άποψή μου την άλλη Πέμπτη περίπου, εκεί πάνω κάτω το υπολογίζω εγώ τώρα, έτσι. Ναι. Θα έχουμε απόφαση. Έτσι το βλέπω. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, σήμερα... δεν θα αργήσει σε κάθε περίπτωση. Όχι. Μα δεν μπορεί και δεν πρέπει τα. Ξέρετε, όργανα λειτουργούν πολύ γρήγορα. Ξέρετε για ποιο λόγο. Ναι, ακούω. Δεν λειτουργούν βέβαια όλα τα όργανα το ίδιο γρήγορα, κύριε Παλτάκο. Η Επιτροπή Διδελογίας της ΕΠΟ έχει στα χέρια της το φάκελο μεταστημένα από τον Νοέμβριο. Και ακόμα δεν ξέρω. Τον έχει ανοίξει, τον έχει βάλει σε κανένα σιρτάρι, δεν ξέρω. Δεν λειτουργούν όλα τα όργανα γρήγορα της ΕΠΟ, γενικότερα του αθλητισμού. Σωστό αυτό που λέτε. Έτσι είναι τώρα, δεν το ξέρω πολύ καλά αυτό. Δεν ξέρει κανένας το τι γίνεται. Είναι, όπως μας έλεγε και η συνάδελφό σας, είναι λίγο. Έως πολύ υπάρχει ένας μυστικισμός στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς γίνεται, πότε εξετάζουν κτλ. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτόν καιρό, φαντάζομαι. Τελευταία ερώτηση. Η απόφαση η σημερινή του διαιτητικού εφετείου ολοκληρώνει την υπόθεση με την Επιτροπή, γιατί ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα με την Επιτροπή. Όχι, βάζει τελεία ή όχι, βάζει άνω τελεία. Όχι, καταρχήν. Υπάρχει κύρια δίκη. Το διοικητικό εφετείο σήμερα αποφάσισε για την προσωρινή διαταγή. Η κυρία δίκη, η βασική δίκη, θα γίνει μετά από μήνες. Δεν είναι της παρούσης στιγμής και δεν μας επήγει φυσικά αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως επίσης υπάρχει τέτοια δίκη και στο ΤΕ. Υπάρχουν μηνύσεις που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ, τις οποίες εγώ δεν τις ξέρω, δεν τις έκανα δίκη, δεν ήμουν τότε. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία ακόμα ούτε στην αρχή δεν είμαστε καλά-καλά. Άρα, όχι καν δεν έχει τελειώσει, όπως λέτε, ούτε καν στην αρχή. Θα έχει ακόμα πολύ δρόμο η δουλειά. Σε πάω με την επιστροφή. Σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλτάκο, που ήσασταν στο Λίπερο. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τάκη Παλτάκο, εκ των νομικών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω πάντα έτσι τα λέει ξεκάθαρα και χωρίς πολλούς νομικούς όρους για να καταλαβαίνει ο καθένας. Εντάξει. Όπως είπε και ο εκ των νομικών του ΠΑΟΚ, τώρα η προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Το τι ακριβώς λέει, γιατί φαντάζομαι διαβάσετε και εσείς δεξιά και αριστερά. Ήττα του ΠΑΟΚ, σφαλιάρα του ΠΑΟΚ στο εφετείο, στο διοικητικό. Εντάξει, ο καθένας σε έναν πόλεμο, γιατί για πόλεμο μιλάμε, μεταξύ δύο συλλόγων. Ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι όπλα έχει και η προπαγάνδα είναι μέρος του πολέμου, όπως έχουμε διαβάσει εμείς οι νεότεροι. Και όπως συνέβη στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η προπαγάνδα ήταν από τα δυνατά όπλα της προσπάθειας του ναζισμού να επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Και όποιος διαβάσει και κανένα βιβλίο παραπάνω ή μπει στο ίντερνετ, πραγματικά υπάρχουν πράγματα που δεν τα φαντάζεστε. Για το πόσο ο Γκέμπελς ξεκίνησε αρχικά παίρνοντας στην δικαιοδοσία του όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και φτάσαν ακόμα να ζωγραφίζουν σβάστικες πάνω σε στάμνες, να θάβουν τις στάμνες, να πηγαίνει την επόμενη μέρα συνεργείο του Τρίτου Ράιχ, να ξεθάβουν τις στάμνες, να βρίσκουν πάνω τις σβάστικες και να λένε είναι η απόδειξη ότι ο ναζισμός ζούσε και το 1800 π.Χ. Εντάξει, πήγαιναν οι άνθρωποι, για να γνωρίζεις, είσαι και μικρός, πήγαιναν οι άνθρωποι στο Θιβέτ για να αποδείξουν ότι οι Θεβετιανοί έχουν σχέση
με την αρία φυλή που οραματίζονταν οι ναζιστές. Μετρούσαν τα πρόσωπα, αγωνίες. Εντάξει, οι άνθρωποι το τερμάτισαν στην προπαγάνδα. Έχω ξαναπεί όμως ότι η προπαγάνδα είναι τέχνη και δεν μπορεί να την ασκήσει ο καθένας. Και αν δεν ξέρεις να την ασκήσεις, εκτίθεσαι. Την Πέμπτη λοιπόν τα σπουδαία στη δευτεροβάθμια επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ. 6 ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μία εβδομάδα θα κρατήσει περίπου πάνω κάτω, όπως είπε ο κύριος Παλτάκος. Σε κάθε περίπτωση δεν θα αργήσει πολύ. Τώρα αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποδείξει ότι κακώς αυτή η επιτροπή έβγαλε αυτό το πόρισμα είναι άλλο κεφάλαιο που, όπως ακούσατε, θα τραβήξει πολύ σε μάκρος. Είμαστε ακόμα στην αρχή και πουδενή η σημερινή απόφαση του διοικητικού εφετείου δεν βάζει επίλογο σε όλα αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ εναντίον της επιτροπής. Έχουν γίνει και μηνύσεις, έχουν γίνει και καταγγελίες. Εντάξει, αν είναι οι άνθρωποι της επιτροπής αθώοι και καθαροί, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αν έχει γίνει κάποια τασταλία, για μένα, και το έχω ξαναπεί και το έχω γράψει, δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τους αφήσει σε χλωρό κλαρί. Όταν είσαι σε μια επιτροπή κρατική και παίζεις όχι μόνο με την ιστορία συλλόγων, αλλά και με την καθημερινότητα χιλιάδων φιλάθλων, εντάξει, πρέπει να είσαι καθαρός σαν το βαμβάκι που λέγανε στα χωριά μου. Αν δεν είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Αν κάποιος τα έχει πάρει, αν κάποιος δεν έχει κάνει καλή τη δουλειά του, αν κάποιος δεν έπρεπε να ήταν στην επιτροπή, αν κάποιος ήταν στην επιτροπή αλλά κακώς είχε συναντήσεις ή δεν είχε συναντήσεις με μία εκ των δύο παρατάξεων, νομίζω αυτά δεν θα μπορέσουν να κρυφτούν όταν έρθει ο καιρός. Και ακόμα και να έχει δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν υπάρχει διάθεση να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τον αγώνα του κατά της επιτροπής. Αυτοί που έβαλαν μία κοιλίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα πρέπει να πληρώσουν. Αν έχουν κάνει κάτι λάθος. Αν έχει κάνει κάτι λάθος ο ΠΑΟΚ, ας πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω αυτή είναι η άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου του δικεφάλου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά από ό,τι διαβάζω και μαθαίνω και ακούω, ελάχιστοι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν κάποια χάρη και σίγουρα δεν θέλουν καμία χάρη ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε από τον Ελευθέρη Αυγιανάκη, ούτε από τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο ΠΑΟΚ δεν ζητάει χάρη από κανέναν. Okay. Αν κάποιοι τώρα ήρθαν σαν αυτόκλητοι σωτήρες λίγες ώρες μετά την απόφαση να σκαρφιστούν μια τροπολογία και να το περάσουν ότι για να μην διχαστεί η Ελλάδα, ο καλός πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι η Ελλάδα ενωμένη τη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε. Να σώσουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ να μην υποβιβαστεί. Εντάξει, το παραμυθάκι αυτό ας το λένε κάτω στον Πειραιά, κάτω στα Καμίνια. Τουλάχιστον εγώ και νομίζω όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν το τρώει το παραμύθι. Η προσωπική μου ταπεινή πάντα άποψη είναι ότι όλα αυτά είναι μέρος ενός σχεδίου που ενορχιστρώθηκε και σχεδιάστηκε το καλοκαίρι και μπήκε μπρος όταν ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι και ο Ολυμπιακός κατάλαβε και πρακτικά ότι δεν μπορεί να ξεφύγει του ΠΑΟΚ. Τώρα το ότι ξέφυγε, γι' αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά αν κάναμε την κουβέντα την επομένη του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή την επομένη του Ξάνθη Ολυμπιακός που ο Ολυμπιακός κόλλησε, δεν περίμενε κανένας ούτε από τον ΠΑΟΚ φυσικά ούτε από τον Ολυμπιακό ότι η διαφορά θα είναι στους 7 βαθμούς. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι οποιαδήποτε επιτροπή, το οποιοδήποτε δικαστήριο, έτσι θελικά και χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, θα αφαιρέσει και από τον ΠΑΟΚ άλλους 7 βαθμούς. Δεν είναι ούτε φιστίκια ούτε τυρί. Είναι 700 γραμμάρια, εντάξει, άστο. 7 βαθμούς από τον Ολυμπιακό δεν έχουν αφαιρεθεί ποτέ. Και ούτε πρόκειται να αφαιρεθούν. 7 δεν έχουν αφαιρεθεί στα χρόνια που ο Ολυμπιακός υπάρχει. Στο σύνολο. Όχι να αφαιρεθούν 7 βαθμοί. Και έχουν γίνει όρια και όρια. Αν ξεκινάω να λέω, θα τελειώσουμε στις 10.30. Θα πω και τον Τάσο και τον Ζάχο να μην έρθουν. Εντάξει, και για όσους δεν θυμούνται, έχω γράψει το ΠΑΟΚ 24 για την υπόθεση του 2005. Όσοι είσαι στην ηλικία μου και παλιότερη, θυμάσαι σίγουρα τι έγινε. Δεν ξεκίνησε ένα παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη. Ολυμπιακός Πανιώνιος. Έγινε του κουτρούλο γάμος. Πλακωνόντουσαν για 2 ώρες. Πανιώνι με Ολυμπιακούς, με αστυνομία και αστυνομία με Πανιώνιους και Πανιώνι με αστυνομία και αστυνομία με Ολυμπιακούς και Ολυμπιακοί με Πανιώνιους. Δεν έγινε το παιχνίδι. Πάρθηκε η απόφαση για μηδενισμό και αφαίρεση 3 βαθμών. Κάλεσε έκτακτη σύσκεψη ο μεγάλος Σωκράτης Κόκαλης.
δεν τόλμησε να μην πάει ένας-δύο, αλλά και αυτοί είχαν αιτιολογία. Ο ένας είχε, λέει, στη Βουλή μια διαδικασία για μια τροπολογία, δεν μπορούσε να έρθει. Ο άλλος έστειλε 10 έγγραφα για να δικαιολογήσει την απουσία του. Και όλοι αυτοί ήταν οι κύριοι που μαζέθηκαν τότε, το 2005, βγάλαν ένα πολύ ωραίο ψήφισμα ότι οι αγώνες παίζονται στο χορτάρι, λέει, και όχι στα δικαστήρια. Είναι ντροπή να αφαιρεί τον Ολυμπιακό τρεις βαθμοί για υποθέσεις άλλων κτλ. Και τελικά η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ πήρε πίσω το μηδενισμό, πήρε πίσω τους ρυθμούς, το παιχνίδι έγινε, το κέρδισε ο Ολυμπιακός και στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα. Αυτά για όσους νομίζουν ότι ο Ολυμπιακός δράει έτσι τα τελευταία δύο χρόνια. Η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, κρατάει από το 60 και αν μιλήσετε και με παλιότερους φιλάθλους ή και με βετεράνους του ΠΑΟΚ θα σας πούνε ασύλληπτα πράγματα, όπως διαιτητές που τη μία σφύριζαν Βούλγαροι, Αλβανοί, Σκοπιανοί, δεν ξέρω τι φέρνανε, με μία Κυριακή σφύριζαν με το όνομά τους και την άλλη σφύριζαν με άλλο όνομα. Και ξαφνικά πήγαν παίκτες του ΠΑΟΚ που λέγαμε μεταξύ τους, αυτός παιδιά κάπου το ξέρουμε. Ο άλλος ερχόταν μεθυσμένος, τρέκλιζε. Το προηγούμενο βράδυ τον είχαν ποτίσει στον Πειραιά, ουίσκια και αυτά, δεν ήξερε τι, δεν είναι μπροστά του. Εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά στο πρώτο μισάωρο. Νομίζω καλύψαμε την ιστορία με τη σημερινή εξέλιξη σε αυτό το θέμα που είναι στη ζωή μας εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες και δεν ξέρω πόσες ακόμα θα είναι. Ήταν νομίζω μια μικρή νίκη του ΠΑΟΚ ή μια μεγάλη νίκη. Τουλάχιστον αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ότι δεν γίνεται η επιτροπή μιας κρατικής επιτροπής να είναι πάνω απ' όλα, πάνω από το Σύνταγμα, πάνω από τους νόμους, ουσιαστικά να έχει το αλάθο του Πάπα. Αυτά δεν γίνονται. Κακώς οι δικαστές της Σούπερ Λίγκας πέταξε τον μπαλάκι στην Επιτροπή Εφέσεων χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης. Και αν ψάξει κανείς για τη συγκεκριμένη κυρία, απλά το αναφέρω, αυτό είναι πραγματικότητα. Έγραφαν στον Ολυμπιακό τον Γενάρη που μας πέρασε ότι δίκασε, λέει, με συνέπεια και μπράβο της και τα λοιπά. Γιατί δεν τιμώρησε τον Ολυμπιακό με αποκλεισμό έδρας για τα επεισόδια που γίνανε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τον τιμώρησε με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Ήταν καλή τότε η κυρία Τσάγκια. Τώρα δεν είναι, βέβαια. Έπρεπε να επιβεβάσει τον ΠΑΟΚ. Κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Εντάξει, να δείτε λίγο τι έχει μέσα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Πλησιάζει η μέρα όπου θα κάνουν ντεμπούτο στο Θέατρο Βεργίνα ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και ο Νίκος Ζωηδάκης. Παρασκευή 20 Μαρτίου η μεγάλη πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου η δεύτερη παράσταση και κάθε Παρασκευή και Σάββατο που θα ακολουθήσουν θα είναι στο Θέατρο Βεργίνα ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και ο Νίκος Ζωηδάκης, οι δύο κορυφαίοι λιράριδες, υπόσχονται ένα τρικούβερτο γλέντι με ποντιακά και με κριτικά τραγούδια, οπότε μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας τι ακριβώς θα γίνει. Και επειδή θα είναι σίγουρα όλες οι παραστάσεις sold out, όπως όλα τα events του Θεάτρου Βεργίνα και του Ρίτζεσι Καζίνο, προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνο, από το ticketservice.gr και από τα καταστήματα public. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σας λέγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο ότι υπάρχει σκέψη στην Ιταλία να γίνουν play-off για τον τίτλο και play-off για υποβιβασμό με βάση τη σημερινή βαθμολογία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν από τις ομάδες αντιδράσεις, αλλά με δεδομένη την απόφαση για λουκέτο στη Serie A μέχρι τις 3 Απριλίου ή θα πρέπει να παίζουν μετά ένα 3 μέρες για 2 εβδομάδες, γιατί μετά οι ημερομηνίες δεν υπάρχουν. Απλά το καταγράφουμε, είναι και αυτό ενδεικτικό της αναστάτωσης που υπάρχει σε όλο τον αθλητισμό σε ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Και πιέζουν οι ομοσπονδίες την UEFA για να μην γίνει το Euro του καλοκαιριού. Δηλαδή να πάρει αναβολή το Euro για το καλοκαίρι του 2021. Θυμίζω ότι είναι ένα Euro επαιτειακό και θα γίνει όχι σε μία πόλη της Ευρώπης ή δύο χώρες, θα γίνει σε 12 χώρες της Ευρώπης. Εκτός φυσικά της Ελλάδας. Όχι Euro, ούτε Intertoto μπορούμε να φιλοξενήσουμε τελικό. Είναι και αυτό ενδεικτικό της αναστάτωσης που υπάρχει. Αναβολή λοιπόν, σαν σκέψη τώρα που μιλάμε, για να ασκηθούν πιέσεις στην UEFA να αναβάλει για ένα καλοκαίρι, δηλαδή να πάμε το καλοκαίρι του 2021, το Euro
που ξαναλέω ότι είναι, θα είναι, αν γίνει τώρα ή αν θα γίνει το 2021, επαιτειακού χαρακτήρα, εξού και ότι θα γίνει σε 12 χώρες του κόσμου. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ τα καθαρά ποδοσφαιρικά δεν έχει σήμερα κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, η ομάδα συνεχίζει το δικό της αγώνα μέσω των προπονήσεων για να εμφανιστεί έτοιμη για το μάτς Κυριακής στην Τούμπα, που τώρα που μιλάμε θα γίνει κανονικά. Τώρα, επειδή προκύπτουν εξελίξεις κάθε ώρα και κάθε μέρα, θα δούμε μέχρι την Κυριακή. Θα έχουμε λίγο μια κουβέντα σύντομη με τον συνάδελφο τον Αντώνη Τσακαλέα. Γεια σου, Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όλα καλά? Μια χαρά. Έχεις να προσθέσεις κάτι για το δικαστικό ρεπορτάζ ή είσαι καλυμμένος γενικότερα? Όχι, νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη έφερε άλλη μια σελίδα σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Απλά επειδή είναι πολλές οι σελίδες, είναι από αυτές που πρέπει να τις τσεκάρουμε, να τις κρατάμε όταν θα γίνει η τελική σούμα, να χρησιμοποιήσω μια αδόκιμη λέξη, για να δούμε το πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση. Σκεφτόμουν, Αντώνη, πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής και ένας προπονητής να προετοιμάζονται αυτές τις μέρες, διαβάζοντας και μαθαίνοντας για τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ? Είναι από τη μία το μείον 7 εκ των πραγμάτων, η απειλή για ακόμα ένα μείον 7, τα προβλήματα τραυματισμών, ήρθε και η απόφαση για κεκλεισμένο των θυρών. Τι κλίμα μπορεί να έχουν δημιουργήσει στην ομάδα όλα αυτά? Γιατί είναι η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι λίγο στην απέξω τις τελευταίες μέρες, δικαιολογημένα ή όχι δεν ξέρω, αλλά η ουσία είναι ότι λιγότερο σε ενδιαφέρει το καθαρά αγωνιστικό από τα όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα αγωνιστικό μείον 7, ένα εξαγωνιστικό μείον 7 και μια κατάσταση η οποία έχει φέρει, που δεν αφορά τον αθλητισμό, που έχει προσθεθεί και αυτή, που δεν μπορούμε να τη βγάλουμε την κουβέντα. Mm-hmm. Ας μείνουμε στο πρώτο, στο ότι ο ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές του, ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής εντός εισαγωγικών σέβεται τον εαυτό του, το αν θα το πετύχει είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά οφείλει να απαντήσει σε αυτό που τον αφορά προσωπικά, αγωνιστικά, που είναι το αγωνιστικό μείον 7. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βάλεις παροπίδες και να πεις ότι έχω το μυαλό μόνο σε αυτό. Αυτό είναι θέμα αποδητηρίων, θέμα συζητήσεων, θέμα οργανισμού μιας ομάδας. Δεν είναι θέμα προσώπου. Και αυτό είναι το κύριο. Γιατί ο ΠΑΟΚ οφείλει να δώσει αγωνιστικές απαντήσεις. Κοίταξε, το ότι θα παλέψει για την ανατροπή μιας κατάστασης. Το ότι έχουν μεταφέρει στους παίκτες ότι η δουλειά σας είναι να καλύψει το μείον 7, εντάξει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι πώς μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό να αφήσει απ' έξω ένα άλλο μείον 7 και να μην το σκέφτεται, να μην τον επηρεάζει. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα μου πεις, μέχρι την Κυριακή μπορεί να έχουμε και ανατροπή των δεδομένων. Λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πώς μπορεί να το απομονώσει ένας ανθρώπινος έτσι νους, ότι δεν είναι μείον 14 το που μιλάμε και είναι μείον 7. Και έχουμε και προβλήματα και θα παίξουμε και σε άδειο γήπεδο την Κυριακή, αν γίνουν τα μάτς Κυριακή τελικά. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας και θέμα εσωτερικής προετοιμασίας. Ναι. Εύκολο δεν είναι, σίγουρα. Για τον οποιονδήποτε. Και το θέμα του κομματιού του τρίτου κεφαλαίου, του εξωγωνιστικού αλλά και εξωαθλητικού, το έφερα συζήτηση για αυτό που ακριβώς ανέφερες. Για το ότι θα γίνει ένα παιχνίδι σε ένα άδειο γήπεδο. Ξέρεις τι είναι η διαφορά με το άδειο γήπεδο? Είναι άλλο να λες ότι θα παίξει η ομάδα σου χωρίς κόσμο και δεν θα πας εσύ, αλλά είναι λίγοι αυτοί που έχουμε και βάζω τον εαυτό, βάζω και εμάς μέσα, επειδή λόγω δουλειάς έχουμε ζήσει αρκετά παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών. Αλήθεια. Αν μην διάλογο πάω, έχει χορτάσει. Ξέρουν ότι η ομάδα τους παίζει και κλεισμένων των θυρών. Είναι πιθανό, όχι το πιθανό, το λογικό είναι, και όσο και αν έχει τύχει κάποια στιγμή να έκανε κάποια πρόσκληση, να μην έχουν ζήσει τι σημαίνει παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών. Ναι. Και μάλιστα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, παιχνίδι και κλεισμένων των θυρών, μια ομάδα με την οποία έχει παίξει δύο φορές σε ένα γήπεδο στο οποίο έβραζε, στο πρώτο παιχνίδι, mm-hmm. και σε ένα γήπεδο που δεν είχε την ίδια πληρότητα παρουσίαση φιλάθλων, το δεύτερο παιχνίδι των Ολυμπιακών. Σωστά. Αλλά ένα παιχνίδι το οποίο γύρισε
από ένα 0-2 στο 8. Αντώνη, ήτανε... με ό,τι έγινε από το 8 μέχρι το 10. Ήταν ένα μήνυμα της ομάδας το 3-2 το πρόσφατο, ακόμα και στους πιο απεσιόδοξους, ότι παιδιά, αν μείνει στο μείον 7, όπως είναι η εικόνα των δύο ομάδων και οι βαθμοί που μάζεψαν, εμείς μπορούμε να το γυρίσουμε. Εγώ το ξαναβάζω, είναι πιο σημαντικό να τραβήξει η ομάδα τον κόσμο από το να τραβήξει ο κόσμος την ομάδα. Γιατί αν πάρει μπρος η ομάδα, δεν μπορεί να τη σταματήσει είτε ο κόσμος του οποιοσδήποτε. Εδώ προκύπτει όμως άλλο ερώτημα. Μπορεί να πάρει μπρος μια ομάδα σε μια μήνυ διαδικασία 10 αγωνιστικών όταν δεν έχει πάρει μπρος εδώ και 6 μήνες? Αυτό είναι το δύσκολο. Εμείς καλά τα λέμε. Να γυρίσει όταν, το κουμπί, και αλλά... Όχι. Πρέπει να δούμε τον όζο από όλες τις δύο πλευρές του. Και όταν ο αντίπαλος έχει σίγουρα την ψυχολογία μαζί του. Το ότι έχει τροτά σημεία, το ξέρουμε και έχει αποδειχθεί. Σόρπι, Σιλιακό, νομίζω τον έπληξες λίγο την τελευταία φορά σαν ΠΑΟΚ, την ψυχολογία του στο 3-2. Όσο να πεις, ένα πλήγμα του έδωσες. Έχει σημασία το αυτό που έβγαζε προς τα έξω ο Ολυμπιακός μετά την επόμενη μέρα εκείνο του αγώνα. Και αυτό που είχε πει και ο Μάρτινς, ότι τους πείραξε ήττα. Όλοι θεωρούν ότι είναι μια ήττα η οποία ανατρέπεται και λογικό είναι. Είναι 3-2, καλά, ναι, εντάξει. Με εκτός έδρας γκολ σε διπλά παιχνίδια. Λογικό είναι. Αλλά όταν φύγεις με άδεια χέρια σε παιχνίδι στο οποίο ένιωσες στο 8ο λεπτό ότι έχεις διαλύσει τον αντίπαλο αγωνιστικά και ψυχολογικά, γιατί αυτό το 0-2 σε εκείνο το σημείο ήταν και αγωνιστικό, δείχνει ότι είμαι δυνατός, αλλά και ψυχολογικό. Και το έχασε μέσα από τα χέρια του. Και δεν κατάλαβε για πότε έγινε. Αυτό. Δεν θα κάνουμε την κουβέντα τώρα. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να την κάνουμε φέτος. Για το αν μπορεί το μυαλό του παιδιού του ΠΑΟΚ να φύγει από το πρωτάθλημα και να πάει στη δεύτερη θέση, εάν ισχύσει αυτή η μαγεία των έξτρα μείον 7, στους ήδη μείον 7 του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Θα πω το εξής. Θα σε ρωτήσω για να κλείσουμε. Με τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ και με άδειο γήπεδο, ουσιαστικά με τα 3/4 της άμυνας off, Γιαννούλη, Σίγκασον και Βαρέλα, μπορεί να βάλει δύσκολο στον Ολυμπιακό? Θεωρείς? Θα σου πω κάτι πολύ θεωρητικό, αλλά στο τέλος ενός αγώνα πάντα αυτό ισχύει. Την ιστορία τη γράφουν παρόντες. Σωστό και αυτό. Απόλυτα. Μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που θα παίξουν και 22. Έχεις κάποια φωνή ή κάποιο ρεπορτάζ ή κάποια εκτίμηση για το αν θα δούμε Μιχαηλίδη, ή πιστεύεις ότι μπορεί και να έχει κάποιο τρίκ στο μυαλό του ο Φερέιρα? Και να χρησιμοποιήσω μια έκθεση που είναι του δικαστικού και την ακούμε πολλές φορές τελευταία, ναι. Και να έχω μπορεί να τραπεί, γιατί μιλάμε για αρχή εβδομάδας. Είδες, γίναμε και ειδικοί στα νομικά. Εντάξει, κάπου είμαστε στα φορολογικά τα παλιότερα χρόνια, προσφυγές, αυτό, άδειες, αδειοδότηση, τώρα είμαστε στα νομικά. Κάτι γι' αυτό είναι μια... Έχουμε περάσει όλα. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Αντώνης Τσακαλέας. Είπαμε, είναι δύσκολο το έργο της ομάδας, που συν της άλλης έχει τα δικά της προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι μια κατάσταση όπως πέρσι, που η ομάδα πραγματικά ήταν ανίκητη και στα αποδυτήρια και στο χορτάρι και παντού. Μέσα σε όλα τα άλλα ο ΠΑΟΚ έχει να δει και τα δικά του προβλήματα και τα έχουμε σημειώσει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν και μερικές απόψεις ότι ρε παιδιά, μιλάτε για αγωνιστικά και εδώ μας πολεμάνε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Φυσικά βλέπουμε τι γίνεται, φυσικά έχουμε επίγνωση κατάστασης, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε και έξω ρε παιδιά τα θέματα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν για το μείον 7 το έξτρα ευθύνεται ένα ολόκληρο κύκλωμα, το μείον 7 το που ισχύει τώρα που μιλάμε έχει βάλει το χέρι του και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι άλλη κουβέντα η μία, άλλη κουβέντα η άλλη. Το ότι ο ΠΑΟΚ δέχεται ένα πόλεμο, το ότι έχουν μπει μπροστά απίστευτοι μηχανισμοί και θα μπουν. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, για παράδειγμα, αν από τώρα ο Ολυμπιακός δεν σκέφτεται το πλάνο της νέας περίοδου. Εντάξει, γιατί θα το πω άλλη μια φορά, όλα αυτά που γίνονται είναι για να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνονται όλα. Θέλει ο Ολυμπιακός να το δέσει, σου λέει, αν μπούμε ισόβαθμοι ή αν ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν πλην 1 από εμάς, με το μείον 7, μείον 10, τελειώνει η ιστορία. Γι' αυτό γίνονται όλα. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της χαλιμάς.
όχι υποβιβασμός και όχι αυτό και τα λοιπά, όλα γίνονται για να πάει το πρωτάθλημα στα χέρια του Βαγγέλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά ξαναλέω, έχει ο ΠΑΟΚ να λύσει και δικά του θέματα. Δεν ξέρω αν η νίκη στο κύπελο είναι ικανή να δώσει και άλλη δύναμη στους παίχτες και στον προπονητή και να αφήσουν έξω ορισμένα από τα λάθη τους και να δούμε έναν καλύτερο ΠΑΟΚ στα play-off και φυσικά στο επαγγελματικό του κυπέλου που θα γίνει τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου προς τέλη λογικά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, μιλάμε για μια σειρά 11 απαιτητικών αγώνων, αλλά παρότι ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 7, εννοείται πως ο Ολυμπιακός δεν έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Αν δεν υπήρχε το γκολ στην Τούμπα στο πρωτάθλημα, όπου η μπάλα βγαίνει έξω και δεν το είδε ο διαιτητής ούτε το ΒΑΡ, τώρα μπορεί να μιλούσαμε για ένα ΠΑΟΚ που θα ήταν και μπροστά στη βαθμολογία. Όντως το μείον 7 είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι εντάξει μωρέ, το κερδίζει η Τούμπα, πας στους 4. Ακόμα και οι 4 είναι πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι αν το απομονώσουμε αγωνιστικά και θεωρήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί στην Επιτροπή Εφέσεων και θα μπει στη διαδικασία του play-off ή της έξτρα περίοδου πρωταθλήματος με μείον 7, νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ βελτιωθεί, το θέμα είναι πώς θα βελτιωθεί, αλλά αν βελτιωθεί μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους και γιατί όχι να μην το κατακτήσει. Είναι λίγο μακρινή η κουβέντα, φαντάζει αυτή τη στιγμή, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, η Κυριακή δεν θα αργήσει να έρθει και καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες του, να αφήσουν έξω τα όσα γίνονται στο δικαστικό μέτωπο. Ξαναλέω, όσο είναι αυτό δυνατόν, γιατί άνθρωποι είναι, δεν είναι ούτε υπολογιστές ούτε μηχανήματα, και να παλέψει ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη που με το καλημέρα θα μειώσει τη διαφορά στους 4 βαθμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες. Ξαναλέω, ας έχουμε μια επιφύλαξη, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε ώρα που μιλάμε. Δεν είναι δηλαδή απίθανο να αναβληθεί ολόκληρη αγωνιστική. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε play out αυτό το Σαββατοκύριακο, θα πάει για το μεθεπόμενο. Δεν είναι απίθανο να αναβληθεί η αγωνιστική και να έχουμε έναρξη μετά από 10 μέρες και να έχουμε και δύο εμβόλυμες, αντί να παίζουν Κυριακή και Κυριακή, να παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί οι μέρες είναι λίγο μυστήριες με το θέμα του κορονοϊού ή κοροναϊού ή γενικότερα υπάρχει μια διογνωμία, αλλά η ουσία είναι ότι το θέμα είναι σοβαρό, όχι τόσο ώστε να τρομοκρατηθούμε και να ψάχνουμε κάποιο καταφύγιο, αλλά δεν είναι να το πάρουμε αψήφιστα. Χρειάζεται ένα μέτρο και εδώ, μην λέμε πάλι τα ίδια, όσο μπορεί ο καθένας να παίρνει τα μέτρα που χρειάζονται για τη δική του προστασία και να είμαστε υπεύθυνοι εάν τυχόν δεν νιώθουμε καλά ή έχουμε μια υποψία. Δεν χρειάζεται να πούμε έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα, να πάμε σε 10 σπίτια φίλων μας, να ξεκινήσουμε τις χειραψίες, τα φιλιά από εδώ, τι γίνεται μεγάλε, μάτς μούτς, αυτό, άντρες, γυναίκες. Πρέπει να είμαστε λίγο υπεύθυνοι κι εμείς, γιατί διαβάζουμε περιστατικά. Ο άλλος ήταν σε καραντίνα και έφυγε, λέει, μόνος του και πήγε στο καφενείο και ο μήνας έχει 9. Δηλαδή είμαστε κι εμείς, όχι μόνο οι Έλληνες, τα διαβάζουμε και στο εξωτερικό, εντάξει. Σε αυτό το κομμάτι, λίγο πολύ, η ανεύθυνη είναι σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, αυτά και για το δεύτερο μισάωρο. Θα συνεχίσουμε τις κουβέντες και θα αλλάξουμε λίγο αθλήματα μετά το διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίτζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σας υπενθυμίζω, Παρασκευή 20 Μαρτίου, Ποντιακό και Κρητικό Γλέντι μαζί στο Θέατρο Βεργίνα, με πρωταγωνιστές τον Μαθαίο Τσαχουρίδη και τον Νίκο Ζωηδάκη. Νομίζω οι συστάσεις και τους δύο είναι περιττές. Και επειδή θα γίνει ο κακός χαμός, προμηθευτείτε γέρος στα εισιτήριά σας για να μην έχετε άγχος και τρέχετε τελευταία στιγμή από τα ticketservices.gr στο ίντερνετ, από τα καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του καζίνου, του Regency, όλο το 24ωρο. Μαζί μας και το BEASY router. Η BEASY σας προσφέρει μια πολύ μεγάλη ευκολία στο σπίτι να διαμοιράσετε το σήμα του ίντερνετ σε όλες τις συσκευές, τηλεόραση, λάπτοπ, κινητό, τάμπλετ, σταθερό υπολογιστή, για να μην έχετε κανένα θέμα, είτε αν θέλετε να δείτε ΠΑΟΚ TV, αν θέλετε να δείτε κάποιο άλλο διαδικτυακό κανάλι, ελληνικό ή
ξένο ή ακόμα και να μπορείτε να κατεβάζετε κάτι από το ίντερνετ, να βλέπει κάποιος στο τάμπλετ μία σειρά και εσείς να βλέπετε κάτι άλλο στην τηλεόραση. Για να συμβεί αυτό και να μην έχετε προβλήματα και αρχίσετε να μαλώνετε, κλείσε αυτό για να δω το άλλο, όχι θα κλείσει εσύ αυτό, γιατί συμβαίνουν και αυτά, έτσι δεν είναι, τα ζούμε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τίποτα από απογευματινές ώρες. Εντάξει, μόνο με τα μεσονύχτιες. Ένα τηλέφωνο στο 231-231-3434. Το busy router έχετε στην πόρτα σας. Έρχονται οι άνθρωποι στο σπίτι σας, βλέπουν το χώρο, σας κάνουν την εγκατάσταση και λύνετε όλα τα προβλήματα και δεν ξανασχολείστε με το αν κόλλησε το PAOK TV, αν κόλλησε το Web TV, αν κόλλησε το ίντερνετ και γενικότερα θα έχετε να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά ζητήματα. 231-231-3434, τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτά και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό, PAOK 24 στο Λίμπερο 107,4 με Στέργιο Αναστασιάδη. Από αύριο επιστρέφει και ο Νίκος Μοσκοβίτης. Θα επιστρέψω και εγώ στην πρωινή ζώνη με Χρήσανθο και Κώστα. Όλες οι γραμμές είναι κατελημμένες. Συμβαίνουν για τα ζωντανές εκπομπές, δηλαδή πιο κλισέ ρε φίλε από αυτό. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είπαμε για τη δικαστική απόφαση. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Παλτάκο. Κάνανε μια κουβέντα με τον Αντώνη Τσακαλέα για το αγωνιστικό κομμάτι της όλης ιστορίας, που νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να μας απασχολεί, ειδικά από μεθαύριο και μετά, Πέμπτη Παρασκευή, και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το διάστημα και έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, θα πρέπει να μπούμε όλοι μας σε mood παιχνιδιού, παρότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο και ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση και τι θα κάνουμε εμείς. Δεν μπορεί ούτε εμείς να πούμε στο γήπεδο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Ας αλλάξουμε και πάλι λίγο άθλημα. Να πάμε στο βόλεϊ, που η αλήθεια είναι δεν είναι στην επικαιρότητα. Γενικότερα δεν βλέπω τα φώτα στραμμένα πάνω στην ομάδα βόλεϊ. Έτσι είναι, Ραφαήλ, έχεις άλλη άποψη? Καλησπέρα, Στέργιο. Όχι, νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς. Γιατί διακρίνω ότι έχει, δεν ξέρω, είναι της κανονικής περίοδου φαινόμενο. Έχει ξεθυμάνει λίγο η αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Υπάρχει απογοήτευση. Γιατί, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά η ουσία είναι, γιατί η ουσία πάντα έχει σημασία, ότι δεν είναι στην επικαιρότητα η ομάδα βόλεϊ. Σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πλάνο είναι. Ναι, ναι, ναι. Την Κυριακή πάντως είχε κόσμο στο Παλατάκι για αυτό. Το μάτς με τον Ηρακλή. Ναι, είχε δηλαδή πάνω από χιλιάτομα και ήταν πραγματικά κρίμα αυτό που συνέβη. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα όλα και έπρεπε να βληθεί ο αγώνας να μετατεθεί για την Δευτέρα. Νομίζω ότι φύγαν και λίγο αποειδεμένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί είχαν και καιρό να δουν την ομάδα σε έτσι ένα εντός έδρας δυνατό παιχνίδι. Ήθελαν έτσι να δουν τους παίκτες του Κώστα Δελικώστα. Ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει την μέθ' επόμενη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό, εφόσον βέβαια το μάτς γίνει μετά από την απαγόρευση της εισόδου και των φιλάθλων στα γήπεδα. Και επομένως χθες κύλησε έτσι ένα παιχνίδι κυρίως προπονητικού χαρακτήρα, νομίζω περισσότερο, και σε άδειες κερκίδες είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα από αυτό της Κυριακής. Πάντως, εντάξει, η ομάδα πήρε την νίκη, επέστρεψε στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Εντάξει, ναι. Ολυμπιακός 41, ΠΑΟΚ 39. Επόμενη αγωνιστική θα είναι 14/3 ή έχει αναβληθεί? Όχι, είναι με βάση τα τωρινά δεδομένα, ναι. Αυτή τη στιγμή και τώρα αυτά που ήταν το βράδυ. Ναι, πάμε για το Κυφσιά ΠΑΟΚ. Ήταν Παρασκευή Σάββατο να γίνει το Final Four του Κυπέλλου στην Σύρο. Αναβλήθηκε, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα και αμέσως οι ομάδες συμφώνησαν μαζί με την Λίγκα να συνεχιστεί το πρωτάθλημα και επομένως να γίνει κανονικά η προγραμματισμένη 19η πλέον αγωνιστική, η 17η συγγνώμη αγωνιστική, ναι, ναι, με το μάτς Κηφισιά ΠΑΟΚ το άλλο Σάββατο στις 8. Πάντως όλα για τον ΠΑΟΚ θα κρυφθούν στην τελευταία αγωνιστική, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εκεί θα κρυθεί η δεύτερη θέση που θα δώσει απευθείας την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off και αυτό το μίνι πλεονέκτημα εν ώψη της πρόκρισης στους τελικούς. Μπορούμε να μιλάμε για πρωτιά, Ραφαήλ? Δύσκολο, θεωρητικά δύσκολο μόνο. Δύσκολο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα. Έχει την ελπίδα αμπελοκήπων εντός έδρας την άλλη εβδομάδα. Ελπίδα είμαι, ρε φίλε, γιατί να πάρω την νίκη, ελπίδα είμαι. Να πάρει, μακάρι, ναι, μακάρι, αλλά ναι. Μη μας δίνεις έτσι. Ότι... Καλά, εννοείται, εντάξει, πάντα ναι, μαθηματικά υπάρχουν πάντα ελπίδες, εννοείται. Απλώς, εντάξει, και ο Ολυμπιακός, για να σοβαρέψουμε, δεν δίνει και πολλά δικαιώματα, έτσι δεν είναι, γενικότερα. Όχι, όχι,
Έχει δείξει πάντως ότι δεν είναι ο περσινός Ολυμπιακός, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός το έχει πάρει τον αέρα τώρα τελευταία. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στην ουσία αυτή τη στιγμή πληρώνει τις απώλειες στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν δεν έπαιξαν οι δύο κουβανοί, κυρίως τότε ο Άλμπο, που έχασε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο παιχνίδι πάλι είχε πάει στο Ρέντι χωρίς τον Ηλίνιθ. Επομένως θα μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα αν βλέπαμε τον ΠΑΟΚ πλήρης για μία φορά απέναντι στον Ολυμπιακό. Μία φορά τον είδαμε πλήρης τότε στο League Cup και κατάφερε ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει εκείνο το παιχνίδι τότε και να χάσει τελικά την πρόκριση στο χρυσό σετ. Επομένως είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα δούμε τον ΠΑΟΚ, πότε θα τον δούμε φυσικά και σε τι κατάσταση θα είναι. Γιατί και ο κύριος Δελικός σας χθες ήταν αρκετά προβληματισμένος από την εικόνα των παικτών του, κυρίως γιατί δεν βλέπει αυτά τα οποία δουλεύονται στις προπονήσεις να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Την ξέχασα την ιστορία, φίλε, με τους κουβανούς, είναι η αλήθεια. Έχουν γίνει τόσα που πολλά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ που πραγματικά είχε σβηστεί από την ημιμού. Πολύ μακρινό φαίνεται. Είχε ενδιαφέρον την ιστορία, εντάξει, ήταν λίγο για βραζιλιάνικο σύριαλ. Αλλά όχι βραζιλιάνικο, τουλάχιστον σύριαλ της Κούβας, με πρωταγωνιστές τους Κουβάνους. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε για τα φρέσκα. Ραφαήλ, η ομάδα σε τι κατάσταση σου έδειξε να είναι εχθές? Νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο. Είναι μέτρια προς καλή, αλλά φαίνεται πως ακόμα θέλει να βρει τα πατήματά της απέναντι, δηλαδή σε έναν αντίπαλο που παίζει με έναν ξένο αθλητή που έχει τα προβλήματα τώρα το τελευταίο καιρό τα γνωστά. Έδειξε ότι σε κάποια σημεία δυσκολευόταν. Τον τελευταίο καιρό δεν παίζει και ο Ντίμα Φίλιππο που είναι ο βασικός πρωταθλητής. Ναι. Εντάξει, το αντικαθιστά βέβαια επάξια ο Θάνος Τερζής και με την εμπειρία του. Είχε και ο Ντεντρής χθες ένα πρόβλημα ίωσης που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες, αλλά νομίζω ότι η ομάδα ακόμα θέλει χρόνο για να δείξει την αξία της και τα παιχνίδια με Κεφσιά και Παναθηναϊκό θα είναι έτσι δύο δυνατά τεστ. Ίσως είναι καλό και για τον ΠΑΟΚ που τη δεδομένη στιγμή αναβλήθηκε το Final Four του Κυπέλου. Θα κερδίσει ακόμα περισσότερο χρόνο ο Κώστας Δελικόστας για να ετοιμάσει την ομάδα του, αλλά πραγματικά νομίζω ότι περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να το δούμε σε δυνατά παιχνίδια. Τον έχουμε δει τον καινούριο ΠΑΟΚ τουλάχιστον, ναι, ναι, από την μεταγραφή δηλαδή του Ντεντρής, του Αμπράου, του Αρμενάκη και του Μπιέλισσα σε ένα δυνατό παιχνίδι και με την Κηφισιά που έχει μια καλή ομάδα και έχει κόψει βαθμούς και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό φέτος και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα δείξουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Κάτι τελευταίο, Ραφαήλ, έχουμε να τα πούμε καιρό στον αέρα. Ποια ομάδα του Ραστέχνη συνεχίζει και έχει ζόρια, τώρα που μιλάμε? Συνεχίζει να έχει ζόρια το Πόλο, το οποίο δεν θα αποφύγει, φαντάζομαι, τα play-out. Υπάρχουν εκεί μαθηματικές ελπίδες, αλλά έχει δύσκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ και είναι και μεγάλη διαφορά από τις θέσεις που οδηγούν στην απευθείας παραμονή. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι να πάει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε εκείνα τα παιχνίδια. Θα παίξουν διασταυρώσεις από την 1η μέχρι την 10η θέση. Κουβαλάνε και τα αποτελέσματα οι ομάδες από την κανονική διάρκεια. Ναι. Υπήρξε η αλλαγή προπονητή, λίγο έχει αλλάξει σιγά σιγά το κλίμα, αλλά και εκεί ο ΠΑΟΚ πληρώνει κάποια μάτια τα οποία στο πρώτο μισό της σεζόν τα έχασε στο γκολ, τα έχασε εντός έδρας στο Ποσειδόνιο που άλλες φορές ήταν το κάστρο του εντός εισαγωγικών και δύσκολα περνούσε κάποια ομάδα. Θα δυσκολευτεί αλλά θα δώσει την μάχη του σε αυτά τα πέντε τελευταία παιχνίδια, ναι, για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αν καταφέρει να είναι εκτός play-out και να γλιτώσει μια ώρα αρχίτερα θα ήταν το καλύτερο δυνατό. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Να, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ραφαήλ Καδατζής. Θα πάμε τώρα στο φινάλε, γιατί έχω και 2-3 μηνύματα για την ομάδα μπάσκετ. Θα καλησπερίσω τον Νίκο Μοσκοβίτη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Στέριο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Και συλληπιτήρια δημόσια. Καλή δύναμη σε σένα και στους δικούς σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται. Εντάξει. Υπάρχει καλό, όχι απλά ανησυχία, υπάρχει αγωνία. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει απογοήτευση μετά την τελευταία ήττα. Είχαμε και την παρέτηση του αντιπροέδρου. Τελικά μένει, φεύγει. Το χάσα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Είναι παρέτηση που δεν έγινε δεκτή το ΑΣ. Τώρα αν μπορεί να παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο αυτό, δεν το ξέρω. Αλήθεια είναι ότι ο κ. Φανίδης εδώ και καιρό, το τελευταίο τρίμηνο πάνω κάτω, έχει φτάσει πολλές φορές κοντά στην παρέτηση, την υπέβαλε τώρα.
η λογική λέει ότι ακόμα και να μην γίνει δεκτή η παρέτηση, τέλος πάντων δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει τη διάθεση για την καθημερινή ενασχόλησή του με την ΚΑΕ, έτσι, και όχι με την ομάδα, γιατί σε αυτό που αναφέρει στην επιστολή του είχε 100% δίκαιο. Ο Νίκος Κωνσταντινίδης με το κομμάτι το αγωνιστικό δεν είχε ουσιαστικά καμία εμπλοκή, όπως και κανένας από αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν, τέλος πάντων, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί ουσιαστικά παρέλαβαν κάτι συγκεκριμένο. Κοίταξε, ήταν δύσκολη περίοδος για κάθε νέο παράγοντα, δεν το συζητάμε. Okay. 100%. Και πληρώνει, μέσα εισαγωγικά το πληρώνει, την οτροπία ή την άποψη ότι ρε φίλε αντιπρόεδρος, δεν έχεις εικόνα για τα αγωνιστικά, δεν είχε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δηλαδή επειδή είσαι ένα συμβούλιο πρέπει να είσαι... Όχι, δεν λέω ότι δεν έχεις εικόνα. Όχι εικόνα, δεν έλεγες τι γινόταν να πάρεις κάποιον άλλον, δεν έχεις μερίδιο ευθύνης, λέει μια μερίδα. Εντάξει. Ναι, πρόσεξε τώρα λίγο, επειδή το μπάσκετ όπως έχουμε πει μπορεί να είναι αρκετά απλό άθλημα, αλλά δεν έχουν όλοι τη γνώση, και δεν το λέω και κακό αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο Κωνσταντινίδης, ο Νίκος τώρα που χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο όνομα, δεν μπορεί να έχει κάποια αγωνιστική εμπλοκή στο να πάρει ο Πάου, ξέρω εγώ, τον Μπόμπι Μπράουν ή όχι. Ναι. Δεν θέλω να πω. Ούτε θα πει ότι δεν θέλω εγώ τον Μπράουν, πάμε να πάρουμε τον, ξέρω εγώ, Αναστασιάδη. Καταλαβαίνεις. Αυτό λέω ότι... Και δεν νομίζω ποτέ ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να δήλωσε ότι ακριβώς. Παιδιά είμαι εγώ ο Μπόμπι Μπράουν και ο Μπόμπι Νάιτ και ο Φιλ Τζάκσον. Η γνώση μου, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ποτέ να διεκδίκησε ότι ήρθα για να αναμορφώσω την ομάδα στο γονιστικό κομμάτι με τις γνώσεις μου στο μπάσκετ. Ακριβώς. Τέλος, η ουσία τώρα δεν είναι η παρέτηση όχι του Νίκου Κωνσταντινίδη, εντάξει. Ούτε θα σώσει την ομάδα, ούτε θα τη ρίξει. Το αγωνιστικό είναι το πρώτο προσκήνιο και νομίζω είναι το τελευταίο και το πρώτο που μετράει αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα, Νίκο, είναι αν μπορεί αυτή η ομάδα έτσι πως είναι να κάνει μια νίκη στο ρέθυμνο. Γιατί τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές. Εγώ το έλεγα και όταν οι νίκες οι εντός φαινόταν ικανές. Οι 6-7 ένα διάστημα να δώσουν την παραμονή, έλεγα ότι μία νίκη εκτός χρειάζεται. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ ούτε με τον Κολοσσό το κατάφερε, ούτε με τον ύφεστο στη Λίμνο, ούτε με το Περιστέρι εχθές. Και πλέον νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη, γιατί προφανώς θα ξέρεις καλύτερα και θα έχεις βάλει κάτω καλύτερα από μένα. Δεν βλέπω τρόπο ο ΠΑΟΚ να σωθεί εάν χάσει και στο Ρέθυμνο. Δηλαδή νομίζω ότι και στις 8 να φτάσει, νομίζω ότι δεν σε διασφαλίζει καθόλου. Αν χάσει και στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει να κερδίσει τον Πανιόνιο στα παρατάκι, να κερδίσει τον Λαύριο στα παρατάκι. Ναι, να πάει στους 8, ναι. Δεν θα φτάνω όμως οι 8. Να ψάξει μια νίκη με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Να ψάξει μια νίκη με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Όχι, να ψάξει εγώ, το λέω εγώ το λέω με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάπου να πιαστούμε και να πούμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει διπλό στο ΑΚΑ ή στην Πάτρα. Καταρχάς, τη δεδομένη χρονική στιγμή έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Ναι. Εκείνη ήταν από τον Κολοσσό. Στο τέλος της σεζόν μπορεί να αποδειχθεί η πιο σημαντική ήττα, στη λογική ότι εκείνο το παιχνίδι που χάθηκε, που ήταν θεωρητικά με ομάδα των μέτρων του ΠΑΟΚ, εντός έδρας, νομίζω ότι δημιούργησε μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα στην ομάδα και την έκανε να καταλάβει ότι και στην έδρα μου έχω πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι το Περιστέρι είναι πολύ καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο περίμενα σε αυτό το παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το προετοίμαζε μία εβδομάδα κοντά σε ένα Περιστέρι που έπαιξε Τετάρτη βράδυ στο Ισραήλ. Σωστά. Με τη Χάπορ Ιερουσαλήμ και γύρισε την Πέμπτη. Εγώ περίμενα αυτό το παιχνίδι το Σάββατο να δω έναν ΠΑΟΚ ο οποίος το κομμάτι που του λείπει στην ποιότητα, η απόσταση της ποιότητας, να καλυφθεί από το κομμάτι της θέλησης, από το κομμάτι του πάθους, από το κομμάτι της διάθεσης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ναι, αλλά μήπως η ομάδα κουβαλάει λίγο και μια συσσωρευμένη κούραση, θα μου πεις. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει μαζί με τα παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν νομίζω ότι είναι θέμα κούραση, νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρο το κομμάτι της πίεσης, της οποίας νομίζω ότι η συγκεκριμένη ομάδα έτσι όπως έγινε από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω αν μπορεί να τη διαχειριστεί. Στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι ένα σημείο της σεζόν με τα καλά του, με τα στραβά του, είχε φτάσει σε ένα σημείο που ένα μπούσουλα είχε βρει για το τι κάνει λάθος, τι κάνει σωστά, ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Ποια είναι τα δυνατά του σημεία, προφανώς και τα δυνατά του σημεία ήταν περισσότερα, αλλά με τα δυνατά του κάποια πράγματα κατάφερε να κάνει, έτσι. Και από τη στιγμή που έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές που έγιναν, οι οποίες έγιναν με δρόμο να γίνει κάτι καλό, δεν έγιναν για να... καλά, σαφώς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ναι.
από τα αποτελέσματα και από την εικόνα της φαίνονται αυτές οι αλλαγές. Σε συνδυασμό με εκείνη την κακή ήττα από το Κολοσσό που έβαλε την πρίζα σε όλους ή το μυαλό σε όλους ότι ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δεν μας φτάνει η έδρα και όταν χάνεις από ένα τέτοιο αντίπαλο σου μένει από πάνω, σε συνδυασμό με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, να μείνει ότι η πίεση και το ψυχολογικό πρόβλημα στον ένα είναι πολύ μεγάλο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Πάοκ, όπως έλεγα και όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στη Λίμνο για 30 λεπτά ήταν μια χαρά. Ο Πάοκ στη Λίμνο στον πρώτο ημίχρονο. Αυτό πήγα να ρωτήσω, Νίκο. Το καθολικό έτσι. Blackout στην τέταρτη περίοδο που το είδαμε και σε άλλα παιχνίδια. Αυτό λοιπόν είναι. Αυτό είναι τι είναι, είναι η πίεση που έκτισα. Έχει να κάνει με πίεση, ρε φίλε. Ναι, έχει να κάνει με το ότι. Που βρίσκεσαι απέναντι στο φάσμα τη νίκη ή τη ήττα. Ναι, έρχεται η ώρα να κερδίσει το παιχνίδι και δεν έχουμε το καθαρό μυαλό. Αυτό που το έκανα στον πρώτο μέχρι πολύ καλά, να το κάνω την τέταρτη περίοδο. Που το αντίπερα θα παίξει δυνατά, να παίξει την αντιάμνη και όλα αυτά. Ωραία. Πίεση, α πούμε, και ψυχολογικό πρόβλημα είναι τα βήματα του Σόρτερ. Στο παιχνίδι με το Περιστέρι. Ναι. Σε φάση 2 είναι 2-1, έχει ένα διαδρομό να πάω στο μάτι ένα πόντο στους 2, κάπου τόσο να μην το πήγαινε. Ωραία. Αλλά ο Σόπερ εκείνη την ώρα από την πίεση να βάλει το καλάθι, από το να κάνω τη σωστή επιλογή, ήταν βήματα. Σε μια φάση πολύ καθαρή, ας πούμε. Δηλαδή ήταν καλάθι, συνδυασμός 2-1, τελείωσε. Πας στον ένα πόντο εκεί, πέρα, καθαρή άμυνα ξανά, πας να το πάρεις. Ο οποίος Σόρτερ, Νίκο, εκ του αποτελέσματος μάλλον είναι ο μόνος που βοήθησε από τις αλλαγές, έτσι είναι. Δηλαδή αν τους βάλουμε, που έχουμε και σημαντικό δείγμα και από τους παλιούς και από τους καινούριους, στην εξίσωση του Νόουλς με τον Ρετ ή τον, του Ίγκινς με τον Williams ή του... πες το Playmaker, το ξέχασα τώρα. Του Μπράουν με τον Λιούις. Του Μπράουν με τον Λιούις, νομίζω μόνο ο Σόρτερ μπορεί να βγει συν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο μείον. Μα είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Οι αλλαγές που γίνανε. Ο Μπράουν με τον Σόρτερ μπορεί ο ένας να είναι άσος και ο άλλος να είναι κρυφό. Αλλά τα κρυφά παιχνίδια είναι ίδια. Είναι παίχτες που παίζουν ένας εναντίον ενός. Έτσι. Mm-hmm. Ο Σόρτερ δεν είναι παίχτης ο οποίος θα βγει από τα screen για να πάρει ένα στάρι τρίποντο. Είναι παίχτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του για να δημιουργήσει συνήθως για τον εαυτό του. Ο Μπράουν το ίδιο. Ωραία. Δεν υπάρχει πλέον σημείο στην ομάδα που ήταν ένας ακόμα θετικός άξονας. Οπότε ο Πάουκ λοιπόν στην επίθεσή του έχει δύο παίχτες που πάνω κάτω έχουν τα ίδια στοιχεία. Περιμένει τα περισσότερα από αυτούς. Και επίσης και οι δύο δεν είναι παίχτες οι οποίοι ο Λιούις για παράδειγμα. Έτσι, αυτό που έλεγα πριν με τα καλά του και τα στραβά του. Ο Λιούις μπορεί να τον έπαιρνε η κατηφόρα. Μπορεί να ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να μας σου βάλει 20 πόντους και να δώσει 5 ασίστ και θέλω να έχει 0 πόντους, 3 ασίστ και 8 λάθη. Λάθη. Ναι, ναι, και να σε εκμεύριζε αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά ο Λιούις ήταν ένας playmaker που είχε την μπάλα στα χέρια του και κυρίως έψαχνε τη δημιουργία για τους συμπαίκτες του. Ο Πάοκ δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει κάποιον παίκτη που να παίρνει την μπάλα στα χέρια του και να ψάχνει την δημιουργία. Οι περισσότεροι παίκτες που έχει στην περιφέρειά του είναι παίκτες που έχουν την εκτέλεση. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει κανένας που να δημιουργεί. Και γι' αυτό δεν πάει μπάλα και στους ψηλούς. Δεν δημιουργεί, δεν είναι να παίξει ένα pick and roll. Ναι, 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 ναι. Η δημιουργία μπορεί να είναι μια πάσα να παίρνει την πλευρά που θα χαλάσει όλη την άμυνα και έτσι θα βγει ένα καλάθι. Και δεν πάει μπάλα στους ψηλούς. Δηλαδή, σε Μαργαρίτη, Σαρικόπουλο, Ρετ, Williams δεν πάει ούτε με έτσι. Φτάνει το παιχνίδι στο σημείο που κρίνεται και με το Περιστέρι και με τον Ήφεσο στη Λίμνο. Η μπάλα, δεν υπάρχει η επιλογή του να πάει η μπάλα μέσα και αν χρειαστεί να ξαναβγεί. Το οποίο δεν έχει να κάνει προφανώς, δεν έχει να κάνει ούτε με τον Κολοσσό που τον χαλαπέζει ο Γουντής, ούτε ο Μέξας. Έχει να κάνει με αυτούς που έχουν την μπάλα στα χέρια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Γιατί η απόφαση δεν είναι μόνο το πήρα την μπάλα και στο τρίποντο. Η απόφαση είναι έπαιξε ένα πικερό και έπαιρνα μια assist. Η απόφαση είναι ότι είδα τον παίκτη, τον συμπαίκτη μου στην αδύνατη πλευρά και άλλαξα τη γωνία και άλλαξα την άμυνα. Η απόφαση είναι πολλά πράγματα. Και ο Πάγκο δεδομένου γίνεται έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της επιθετικής απόφασης, γιατί ουσιαστικά έχει δύο ίδιους παίκτες για να παίρνουν την πληθώρα των αποφάσεων. Έτσι. Συν την πίεση, συν την ψυχολογία. Και όταν έχει Νίκο να καλύψει και το έλλειμμα στην ποιότητα που έχει και στην εμπειρία και στην προσωπικότητα. Φυσικά. Και λείπει και μας άφησε το παιδί μας, έμεινε στην Αμερική. Ο Μπόμπι Μπράουν στα τελευταία μάτς, όχι απλά δεν βοηθάει, αλλά χαλάει το παιχνίδι της ομάδας. Δεν θέλει και πολύ για να μην έρθει μια νίκη και η ομάδα μένει κολλημένη στο 5. Άρα, παιδιά, ο Μπόμπι Μπράουν είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Είναι ένας σκόρερ που κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού του. Έτσι. Αλλά για να μπει και να σε βοηθήσει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού πρέπει ήδη να έχεις χτίσει μια χημεία, τέλος πάντων κάποια πράγματα να έχεις μέσα στην ομάδα σου και να έρθει ο Μπράουν με τα δικά του στοιχεία και να τα κουμπώσει. Ο Πάοκ λοιπόν όμως είχε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα άλλαξε όλα. Και ουσιαστικά τα περιμένει τα περισσότερα από τον Μπράουν σε πρώτη φάση και τον Σόρντερ σε δεύτερη. Εντάξει, μου φαίνεται ότι είσαι λίγο ευγενικός με τον Μπόμπι. Είσαι λίγο ευγενικός, δηλαδή.
άλλαχος στο μυαλό μου. Δηλαδή, να μου βγάζει την εικόνα ότι σε άλλο γήπεδο είναι κάθε φορά. Δεν κάνει ούτε τα βασικά, ρε Νίκο. Να κατεβάσει την μπάλα με ασφάλεια και να τη δώσει στον διπλανό του και να κάνει μια άρα, κίνηση. Δεν κατέβαζε ποτέ με ασφάλεια. Αυτό θέλω να σου πω. Έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά... πώ να σου πω. Είναι αυτό ο οποίο. Δηλαδή, όταν πήρε ο Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια, όταν έψαχνε γκάρτ και πήρε να παίξει τον Μπράουν. Ωραία. Ήθελα να παίξει ο οποίο θα έχει εμπειρία προφανώ και θα έρθει από την περιφέρεια και θα μου δώσει σουτ, θα ανοίξει την άμυνα γιατί θα παίρνει σουτ από μακριά ναι. Και γενικότερα θα παίρνει το τρίποντο. Ωραία. Και δημιουργία η οποία θα έρχεται και μέσα από τον πάγκο και μένα θα μου δώσει αμέσω 5, 6, 7 πόντου. Και έτσι λοιπόν θα φέρω το παιχνίδι εκεί που θέλω. Ο Πάοκ έφερε τον Μπράουν, άλλαξε όλη την ομάδα. Έτσι, όταν έχει αλλάξει 4 παίκτες μέσα στη ζωή, μιλάμε για σχεδόν αλλαγή όλη την ομάδα. Έτσι, και περιμένει από τον Μπράουν. Και να δημιουργήσει και να κατεβάσει την πάρα πολύ. Και 35 ο Μπράουν. Έτσι. Ο Μπράουν πέρσι έπαιζε στην Κίνα. Άμα κάτι δει παιχνίδι Κινέζικου πρωταθλήματο θα γελά. Δεν έχω δει, δεν έχω δει ακόμα. 120-125 οι Αμερικανοί πηδάνε πάνω από όλου. Ναι. Ήταν πέρσι στην Κίνα που είχε 30 πόντου, προφανώ είχε 30 πόντου και φέτο όταν ήρθε στον Πάοκ. Ιανουάριο δεν έπαιζε κάπου. Κάτι τελευταίο Νίκο, δηλαδή... για να κλείσουμε λίγο επιτερμικά ναι. Και σώρια για το απότομο που σε κλείνω, αλλά έχει πάει 9. Έχουν ήδη και τα παιδιά να αναλάβουν δράση. Ο Τάσος με τον Ζάχο. Το Ρέθυμνο σε τι φάση είναι? Λοιπόν, το Ρέθυμνο. Καίγεται, δεν καίγεται, είναι δυνατή το αυτό, το ψάχνουν. Καλά. Το Ρέθυμνο βαθμολογικά είναι καλά. Το Ρέθυμνο είναι ένα από τα σήματα μέσα συλλογικά του κορονοϊού. Ήταν να παίξει το Σάββατο. Με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Mm-hmm. Το παιχνίδι τότε αναβλήθηκε. Σωστά. Με το που ανακοινώθηκε ότι για δύο εβδομάδες τα παιχνίδια θα γίνονται κεκλεισμένα των θυρών. Δύο εβδομάδες δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Δύο εβδομάδες δεν είναι. Δύο εβδομάδες δεν είναι. Έγινε γνωστό ότι το παιχνίδι στην Πάτρα θα γινόταν εχθές, Τρίτη. Mm-hmm. η ομάδα του Ρεθύμνου πήγε στο αεροδρόμιο των Χανίων για να φύγει για Αθήνα και από εκεί να πάει Πάτρα. Περίμενε στο αεροδρόμιο γιατί δεν ήταν σίγουρο θα γίνει το ματς. Και τελικά της είπαν ότι το ματς δεν θα γίνει. Οπότε από τα Χανιά γύρισε στο Ρέθυμνο. Αφού δεν πέταξαν δηλαδή μάτς... και να γυρίσουν άπραγοι πάλι καλά για αυτούς. Ναι. Οπότε ένα μάτς θα μπορούσε να γίνει μεσοβδόμαδα για το Ρέθυμνο και να πεις ότι θα πάρει και μια κούραση πάνε έλα Τρίτη, Τετάρτη γίνει να πεις τέλος πάντων και δύο μέρες μετά να προετοιμάσεις το παιχνίδι με τον Πάο. Δεν έγινε. Το Ρέθυμνο όμως είναι μια μάτια το οποίο ότι έχει κάνει φέτος στην έδρα του, έτσι. Έχει νομίζω 9 νίκες αν δεν κάνω λάθος στο Ρέθυμνο ή 8, οι οποίες είναι όλες στην έδρα του. Ναι. Όλες. Έχει χάσει μόνο από το Περιστέρι. Την πρώτη αγωνιστική και από το Λαύριο μέσα στην διακοπή που έγινε ένα μάτς. Οπότε είναι μια ομάδα έδρας. Επίσης, να έχουμε στο νου μας όμως ότι σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν μπορούσα να πω ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο σίγουρα. Αύριο δεν είναι επίσης να κάνει μια ενημέρωση από νομίζω πως ναι. Τα νέα μέτρα για το κορονοϊό. Έχω χάσει λίγο την μπάλα λίγο με τα μέτρα και αυτά. Δεν είναι πίσω μέρος του μυαλού μας. Ας το έχουμε. Γιατί εγώ το λέω και το όλο θέμα επηρεάζει. Και για το Κυριακάτικο της Τούμπας, ότι ας μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα γίνει το μάτς. Αυτό. Αυτό. Και να έχουμε επίσης το πίσω μέρος του μυαλού μας να γίνει αυτό, ότι στην Ιταλία που ανακοινώθηκε ότι... Μέχρι τις 3 Απριλίου, Λουκέτο, ναι. 3 Απριλίου. 3 Απριλίου, έχει Αμερικανοί ήδη δεν έχουν κάνει από τις ομάδες. Αντίο. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ας κάνουμε το όνομα σε όλα αυτά. Όλα μπορεί να παίξουν ρόλο. Το Ρέθυμνο έχει 8, τώρα το βλέπω μπροστά μου. 8, σωστά, ναι. Τέλος πάντων. Μέχρι την, να έρθει η ώρα του αγώνα, αν θα έχουμε δράση σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οι μέρες είναι λίγο περίεργες. Εντάξει, και αν είναι να γίνουν όλα αυτά για καλό, να πάει λίγο πίσω και μετά λίγο να στριμωχτούν οι δραστηριότητες, ας γίνει έτσι. Αν υπάρχει κάποιο πλάνο και αν εξυπηρετεί σε κάποιους και εξυπηρετεί και την κοινωνία ολόκληρη, ας γίνει έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Νίκος Μοσχοβίτης στην κουβέντα μας για την ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, τελείωσε το ΠΑΟΚ 24 και για σήμερα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν πρέπει να έχετε κάποιο παράπονο. Μόνο που δεν άνοιξα γραμμές. Αν είχα άλλη μια ώρα, παιδιά, θα άνοιγα. Ήθελα να ακούσω λίγο την άποψή σας και για τα δικαστικά και τα αγωνιστικά και τα μπασκετικά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ακόμα και για τον ιό ή ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Διαβάζω το ΠΑΟΚ 24 ότι δύσκολα θα παίξει ο Βιερίνια την Κυριακή. Αν θα γίνει ξανά, λέω, μάτς Κυριακή. Τώρα που μιλάμε, θα γίνει, αλλά τα δεδομένα αλλάζουν κάθε ώρα και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει μέχρι την Κυριακή. Πάντως, εάν γίνει την Κυριακή το παιχνίδι, οι πιθανότητες δεν είναι με το Βιερίνια και αν συμβεί και αυτό και με δεδομένο ότι θα απουσιάζει ο Ίγκασον, ο Βαρέλα και ο Γιαννούλης, αν δεν παίξει ο Βιερίνια που λογικά θα έπαιρνε ή θα πάρει θέση στα αριστερά και στα δεξιά ο Μάτος, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να σκαρφιστεί ο Αμπέλ Φερέιρα για να στελεχώσει τις δύο θέσεις των στόπερ. Εγώ θα πω ότι θα παίξει ο Μιχάλης και ο Μιχαηλίδης. Και αν δεν παίξει και ο Βιερίνια,
μπορεί να παίξει ο Λιμνιός για παράδειγμα. Γιατί κάτι άλλο δεν βλέπω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε και στην συνέχεια αυτά από το ΠΑΟ 24. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Μαζί μας από τις 7.30 μέχρι τις 9 το Regency Casino, από την Παρασκευή 20 Μαρτίου Μαθαίο Τσαχουρίδης, Νίκος Ζωηδάκης ξεκινάνε έναν επανάληπτο σοου με κριτικά και ποντιακά και θα υπάρχει τρικού βετογλέντη. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας, να μην έχετε κανένα απολύτως θέμα. Από το ticketservice.gr, καταστήματα public και φυσικά από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Και για να μην έχετε θέμα με το ίντερνετ, ακόμα και αν έχετε 10 συσκευές στο σπίτι, 2 tablet, 2 κινητά, 2 smart τηλεοράσεις και ένα laptop και ένα σταθερό υπολογιστή, καλείτε στο 231-231-3434. Το Be Easy Router έρχεται στην πόρτα σας και έχετε ίντερνετ που πάει σφαίρα και δεν έχετε θέματα με το Web TV ούτε το PAOK TV, δεν κολλάει ό,τι και να βλέπετε σε υπολογιστή ή τηλεοράσεις. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Τάσος Τρέγιας και ο Ζάχος, θα πάνε μαζί για τις επόμενες ώρες. Μένετε στο Λίμπερο, καλό βράδυ, τα λέμε αύριο το πρωί λογικά εγώ μαζί με Χρύσανθο και Κώστα. Λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το ραντεβού του ΠΑΟ 24 μαζί σας αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 7.30.